Ναι, σαφέστατα. Ο κόσμος εισπράττει κάποια πράγματα από εμάς και εισπράττουμε και εμείς από εκείνον. Το αιτούμενο είναι το πώς μπορούμε, λειτουργώντας ο καθένας από το δικό του το μετερίζει αυτής της business που λέγεται ΜΜΕ, θέατρο, κινηματογράφος, οτιδήποτε, να είμαστε όσο μπορούμε ίσως πιο ειλικρινείς μαζί του. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν σκέφτομαι πολλές φορές και εμπορικά. Και τι θα κερδίσω και αν αυτό που θα πω θα πουλήσει. Εσύ, για να πάμε τώρα στα καθημάς με ύψιλον, γιατί μου αρέσει να μιλάω μια φορά για τον εαυτό μου, πόσο υπολόγισες του τι θα κερδίσεις? Δηλαδή πόσο έπαιξε ρόλο ο μισθός, η αποζημίωση, στην επιλογή ενός έργου, στην επιλογή ενός σχήματος, στην επιλογή, εν πάση περιπτώσει, μιας καλλιτεχνικής σου απόφασης? Δεν την ξέρω αυτή τη γλώσσα τόσο καλά. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει να ζω καλά βεβαίως και με ενδιαφέρει να αμείβομαι καλά. Θεωρώ ότι υπήρξα τυχαίρη, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή πάντοτε από την αρχή της καριέρας μου εμπιστεύθηκαν καλά πράγματα, μου συμπεριφέρθηκαν ωραία και ήμουνα αυτό που εσείς λέτε πρωταγωνίστρια, που εμένα αυτή η λέξη δεν υπάρχει. Αλλά ενώ έπαιζα μεγάλους ρόλους. Φυσικό ήταν να αμείβομαι και σαν. Λοιπόν, δεν το συζήτησα ποτέ. Δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Και αν με ρωτήσετε τώρα πόσα παίρνω, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω. Όχι, εννοώ, δεν ξέρω, σας το λέω. Με ρωτάνε άλλοι, τι είναι ο μισθός. Δεν ξέρω και είμαι απόλυτα ειλικρινής. Γιατί άλλωστε το τσέκ μου δεν έρχεται, δεν το παίρνω εγώ. Πάει στην τράπεζα. Πάει στην τράπεζα. Και από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Λειτουργούν οι λογαριασμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα παίρνω. Ούτε πόσα. Τι ταμείο προνοίας θα πάρει, γιατί εμείς δεν έχουμε σύνταξη φυσικά. Παρόλο ότι είμαστε κρατικό το θέατρο, δεν έχουμε σύνταξη. Ποιος είναι ο ασφαλιστικός φορέας? Απλώς θα έχουμε τη σύνταξη της κυβέρνησης που έχει κάθε πολίτης όταν γίνει 63 χρονών, που όλα τα χρόνια αυτά, αυτό που λέμε κοινωνικές ασφαλίσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι και στην Ελλάδα. Ναι, ΙΚΑ λέγεται, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό μόνο που παίρνουμε από το κράτος. Που ανάλογα με τα χρόνια που έχεις εργαστεί, και εγώ εργάζομαι από 16 χρονών. Όχι σαν ηθοποιός βέβαια. Τι άλλες δουλειές έκανες? Ήμουν αλληλογράφος στην Αγγλική Πρεσβεία, ήμουν dealer της Tupperware ένα διάστημα και πολύ καλή μάλιστα. Πού λέγες? Βεβαίως. Έπιθες. Βέβαια. Το ρόλο τον έπαιζες καλά? Ναι, όχι τον έπαιζα, το πίστευα. Δηλαδή όταν αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα, το πίστεψα και πίστεψα στα προϊόντα μου, στα προϊόντα αυτά. Και γι' αυτό και μπορούσα και πουλούσα. Και έκανα τις δύο καλύτερες dealer της Κύπρου, τις έβγαλα εγώ, που χτίσαν σπίτια εκείνες. Εγώ δεν έκτισα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και βέβαια ήμουν γραμματέας, secretary. Short and typing, τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν τώρα. Τώρα δεν ξέρω ούτε να χτυπήσω σε γραφειομηχανή έτσι όπως είναι οι γραφειομηχανές. Παλιά ήμουν καλή. Αυτό το έμαθα και στο σχολείο. Αισθανόσουν να. Κάποιες στιγμές παγιδευμένη μέσα στη δουλειά σου, θέλοντας να κάνεις ενδεχομένως κάτι άλλο στη ζωή σου? Εννοείται για όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο. Ναι, με το θέατρο πια. Το μόνο που αισθάνομαι να κάνω σαν επάγγελμα ή σαν. Όχι, σαν επάγγελμα ποτέ. Όχι. Όχι, έχουμε. Εμένα τότε που άρχισα να αναπνέω, ήξερα ότι ηθοποιός θα γινόμουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνω τίποτα άλλο. Ναι, αλλά κάποια στιγμή μας πιάνει και η βαρεμάρα και η συχαμάρα και πολύ περισσότερο άμα συμβαίνουν και φαινόμενα με τα οποία εσύ διαφωνείς μέσα στη δουλειά σου και λες, σηκώθω να φύγω. Ασφαλώς και θα. Δηλαδή το να κάνω ένα επάγγελμα κατά ανάγκη, γιατί έχω αποφασίσει ότι το θέατρο δεν με ικανοποιεί πια, όπως σας είπα για την τηλεόραση ότι δεν με ικανοποιεί. Σου είπα. Σε ποιον μένες, ένας είναι απέναντί σου. Τι έχεις πάθει με το πληθυντικό? Ναι, το διόρθωσα. Το διόρθωσα. Αλλά. Είναι. Πάντως δεν αισθάνθηκες ποτέ την ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, να τα παρατήσεις, να τα βροντίξεις και να πεις. Δεν θα ήθελα να πεθάνω στη σκηνή, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αλλά θα ήθελα να. Ναι, θα ήθελα να σταματήσω όταν έτσι. Δεν παίρνω χαρά ή δεν δίνω χαρά. Δυστυχώς όχι. Είμαι καλός ακροατής, μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει να διαβάζω, αλλά έχω κακή πένα, ούτε γράφω, τα χέρια μου δεν λειτουργούν σωστά. Είμαι αριστερή κιόλας και δυσκολεύομαι και γράφω και ανάποδα. Δεν διαβάζω, δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματα. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, ναι, ναι, ναι. Σου εξίσου καλά. Ναι, γι' αυτό και πονάνε και τόσο πολύ. Φέρω από οι μικρονίες, φοβερές. Ναι, οι οποίες. Τις μου δικούν τη ζωή μου.
είναι παράγωγον κάποιων άλλων πραγμάτων. Ξέρω κάτι στο σπόνδυλο εδώ. Ναι, έχω προβλήματα τέτοια και είμαι πολύ νευρικό άτομο με την έννοια ότι. Μήπως ότι βάζεις τις φωνές στο σπίτι. Όχι, είμαι εσωστρεφής αυτά. Δηλαδή τα καταπίνω και ξαφνικά εκρήγνω. Εκρήγνεσαι. Mm. Άρα είσαι κυκλοθυμικός. Φοβερά. Είσαι λεπτολόγος. Όχι, είμαι λίγο τυπική στα. Με ξεκουράζει το σπίτι. Το σπίτι μου είναι ένα σκηνικό. Και είναι το βασίλειο μου. Λοιπόν, θέλω να είναι σε τάξη όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λες 5 η ώρα πρόβα, είναι 5. Ναι, για μένα είναι. 5.30. Όχι, όχι, αυτό δεν το κάνω. Αν τύχει και το κάνω, έχω φοβερές ενοχές. Και δεν εξαρτάται από μένα. Είτε καθυστέρησα στον δρόμο, είτε ένα τηλεφώνημα που τελευταία στιγμή. Γι' αυτό φροντίζω να είμαι και λίγο πιο πριν. Για να αποφύγω αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πόσο προσεγγίζει στον δρόμο. Που παλαιότερα, όταν έκανα πολύ τηλεόραση, περισσότερο τη φωνή μου ξέρουν. Δηλαδή, μπορεί να τηλεφωνήσω σε ένα κατάστημα ή σε ένα σπίτι άγνωστο και να απαντήσει ένα παιδάκι και να πει «Μαμά, η Τζέννη Γαϊτανοπούλου είναι στο τηλέφωνο». Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάνω ανώνυμο τηλεφώνημα. Πράγμα που βέβαια συχαίνομαι, το θεωρώ έγκλημα για μένα. Είναι από τα εγκλήματα που δεν μπορούσα να του φεκίσω άνθρωπο. Αλλά από τότε που έπαψα να κάνω τηλεόραση, δεν με γνωρίζουν πια τόσο πολύ. Γιατί οι θεατές, ο άνθρωπος του θεάτρου, δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι μικρός ο τόπος, μπορεί να με ξέρουν οι παλαιότεροι. Με ξέρουν και σαν Τζέννη. Κάτσε, τώρα μου βάζεις άλλο θέμα. Ναι. Το γιατί τότε δεν έρχονται οι νεότεροι να σε δουν στο κρατικό θέατρο. Όχι, οι νεότεροι δεν. Ναι, γιατί οι νεότεροι σπουδάζουν. Και. Δεν είναι στην Κύπρο. Άμα δεν. Ένα, δύο λεπτά. Όταν λέμε ότι εντάξει, δεν αναφέρουμε σε 18 με 22, αλλά λέω 22 με 30. Α, δεν είναι 22 με 30 ακόμα σπουδάζουν. Γιατί δεν είναι το στρατιωτικό του, είναι όλα αυτά. Σπουδάζουν. Αυτοί που έρχονται, δηλαδή τώρα στη δεύτερη σκηνή, και υπάρχει και μια αίσθηση για το ΘΟΚ, θεωρείται λίγο κατεστημένο, α πούμε. Είναι. Η δεύτερη σκηνή του ΘΟΚ φιλοξενεί βεβαίω πολλού νέου θεατέ. Εσύ δεν θα μπορούσε να πα στη δεύτερη σκηνή. Παίζω τώρα, α πούμε, στη δεύτερη σκηνή, κατά επανάληψη. Θα μπορούσε να κάνει. Δική σου θεατρική επιχείρηση και να βγεις ακόμα πιο λαϊκά προς τα έξω, προς τον κόσμο. Όχι. Όχι. Τι σε τρόμαξε, κάτι σκέφτηκες τώρα που σε ρώτησα. Ναι, όχι, δεν μπορώ να δουλεύω. Δεν έχω μια, μου είπε μια θεατρική επιχείρηση. Πάπα είναι κάτι που δεν θα, ούτε το τολμούσα, ούτε νομίζω ότι το αντέχουν οι ώμοι μου, ούτε με ενδιαφέρει. Δηλαδή, με ενδιαφέρει μια ομάδα, ναι. Ας το βάλω έτσι. Δεν το λέω για να βάλω. Δεν μιλάω κυριακάτικα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Αλλά έτσι λειτουργώ. Δεν την ξέρω την άλλη. Δεν θέλω. Δεν είμαι δρομέας των τόσων μέτρων. Το θαυμάζω σε πολλούς, αλλά δεν είμαι αυτός. Ποια είναι τα αγαπημένα σου φαγητά? Είμαι μεζεκλού. Αυτό εδώ στην Κύπρο. Είμαι μεζεκλού. Δεν με ενδιαφέρει το φαγητό. Δεν τρώω κρέας. Είσαι vegetarian? Όχι με την έννοια του είμαι vegetarian, αλλά δεν μ' αρέσει το κρέας. Και πίνεις? Καθόλου. Καθόλου δεν πίνω. Όχι, καθόλου ούτε ένα ποτήρι κρασί, ούτε ένα ποτήρι μπύρα. Καθόλου δεν πίνω. Μπύρα μπορεί να πιω, με πειράζει όμως. Γι' αυτό και δεν πίνω και χάνω τον έλεγχο μου. Mm-hmm. Και δεν μου αρέσει αυτό. Καπνίζεις? Ναι. Γιατί? Είναι πάθος μου. Το αγαπώ. Πρέπει να το σταματήσω βέβαια πια. Αλλά. Πώς μπορείς να αγαπάς κάτι το οποίο κάνει κακό? Το ξέρω. Δεν ξέρω. Πολλές φορές αγαπάμε ανθρώπους που μας κάνουν κακό. Ναι, το ξέρω αυτό. Το νιώθω πια. Με κουράζει. Και με κουράζει και στη δουλειά μου. Κόψτε. Και προσπαθώ να μην το. Δηλαδή. Κόψτε. Μπορεί να πάρεις μερικά κιλά παραπάνω. Απλό, ναι. Δεν παίρνω. Ναι. Το έκοψα πριν 2 χρόνια. Και ήταν τόσο απλό. Άρα γιατί δεν το ξανακόβεις? Θα το κάνω. Είπα μετά από αυτό το έργο. Αν το κόβεις κάθε μέρα. Ναι. Δεν θα ξανακαπνίσεις. Έχω έναν τρόπο που τουλάχιστον 2 φορές λειτουργήσε μαζί μου. Και το αγαπώ όμως, να μην κάνω κι εγώ μια αμαρτία στη ζωή μου. Δεν κάνω και πολλές. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σου? Πόσα καπνίζεις? Ένα πακέτο, αλλά φτάνω και τα 30. Κάποτε, όταν είμαι σε εκνευρισμό. Όταν ζω, είναι ο ρυθμός. Σε εκνευρίζει όταν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο μέσα και σου λένε απαγορεύεται το κάπνισμα? Όχι, όταν μπαίνω σε ένα αεροπλάνο, επιλέγω να κάτσω εκεί που δεν είναι οι καπνιστές. Γιατί θέλω πάντα να κάθομαι κιόλας στο διάδρομο. Υπάρχουν όμως και πτήσεις, και κυρίως με τους τρελοαμερικάνους σε αυτή την περίπτωση, οι οποίοι πολύ ρατσιστικά συμπεριφέρονται εναντίον των καπνιστών.
που σου λέει απαγορεύεται το κάπνισμα. Πας από το Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες 4-5 ώρες ταξίδι και δεν καπνίζεις και... επειδή είναι domestic flight. Βλέπετε την Ολλανδία λοιπόν. Δεν το κάνω εκεί. Δεν καπνίζω. Ή αν φτάσω στο Αμίνα, αν είναι πολύ ωραία πτήση, μπορεί να σηκωθώ να πάω πίσω και να καπνίσω. Αλλά αυτό το κάνω για να προστατεύσω λίγο τον εαυτό μου. Πάντως δεν μπορώ να αντιληφθώ και εγώ με τη σειρά μου τους θεριακλείδες, οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να έχουν ένα τσιγάρο στο χέρι, σου λένε δεν μπορώ να μην καπνίσω, οι οποίοι πάρω όμως στο θέατρο και βέβαια στο θέατρο δεν πάω να καπνίσω δύο ώρες. Ναι, ακριβώς. Είναι όλα στο μυαλό, δεν είναι. Όλα στο μυαλό. Όλα δεν είναι και ακόμα και η δίαιτα και το πάχος και όλα δεν είναι μέσα στο μυαλό. Πόσο σκέφτεσαι πριν κάνεις κάτι? Εξαρτάται τι είναι. Αν είναι κάτι που είναι σημαντικό, θα το σκεφτώ. Αλλά είμαι μάλλον παρορμητική. Δηλαδή έχω ενθουσιαστεί με ένα οικόπεδο, ας πούμε, και είπα θα πάω να το αγοράσω και πήγα και το αγόρασα, ας πούμε. Και μετά είπα πώς θα το πληρώσω. Τι εθερισμός είσαι? Ζυγός. Σήμερα είναι η γαρλιά μου. Να ζήσεις, να ευτυχήσεις, πραγματικά όσο μπορείς καλύτερα, οτιδήποτε η μοίρα σου έχει δώσει. Είμαι πολύ ζυγός. Είμαι ζυγός και δηλαδή, έχω όλα τα καλά και τα κακά του ζυγού, νομίζω. Νομίζω, δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά. Mm. Και βέβαια, ο άντρας μου είναι κρυός βέβαια, αλλά που λένε δεν ταιριάζουν αυτά τα ζώδια, εμείς έχουμε βρει τη χρυσή τομή. Είμαι πολύ ερωτευμένη, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Τζένι, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και νομίζω ότι πήγαμε καλά. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί σε ένιωθα λίγο έτσι κρατημένη στην αρχή της κουβέντας. Ναι, αλλά τώρα δεν είμαι. Αυτό οφείλεται σε σένα. Μήπως να ξαναρχίσουμε από την αρχή, να κάνουμε άλλη μαγνητοσκόπηση. Οπότε την ακυρώνουμε αυτή. Ναι. Να δώσουμε άλλο προσωπείο, γιατί είναι οι μάσκες που φοράμε βέβαια, δεν είναι, και κάνει τα ψέματα. Προτιμώ πάντως να είναι η μάσκα που γελάει. Άλλη μόνο. Σου πάει το γέλιο. Δηλαδή για μένα, όχι και στη ζωή. Δηλαδή αν δεν μπορώ δύο πράγματα στους ανθρώπους, αυτούς που δεν έχουν χιούμορ, το λέγαμε προχθές, και τους τσιγκούνιδες. Είναι δύο ελαττώματα που δεν μπορώ. Και ευτυχώς οι άνθρωποι που αγαπώ διαθέτουν και τα δύο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ εσάς που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας μαζί με την Τζένι Γαϊτανοπούλου. Θα πούμε την άλλη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Καλό βράδυ.